θα τα δώσω να ρίξει το πιθανό. Εντάξει. Ένα όμορφο ορεινό χωριό που βρίσκεται στους πρόποδες του όρους Καϊμαξαράν σε υψόμεστο 600 μέτρων. Ένα χωριό με άφθονες πηγές που αναβλύζουν κατακάθαρα νερά, τα οποία καταλήγουν και δημιουργούν τον υγροβιότοπο Άγρα Βρυτών νησίου. Και στη συνέχεια τους καταράκτες Στέδησα, σήμα κατά τεθέν του νομού μας. Ένας τόπος κατάφυτος με σπάνια χλωρίδα και φανίδα. Σήμερα έχουμε τη χαρά να γιορτάσουμε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά ένα ιδιαίτερο τοπικό προϊόν, την καραβίδα. Η καραβίδα είναι ένα οστρακοειδές που ζει στα καθαρά νερά του ποταμών μας και του γρυβοετόπου μας. Ένα γευστικό προϊόν που έτρεψε τους γονείς μας, τους δύσκολους καιρούς και που στήριξε την οικονομία του τόπου μας. Για λίγα χρόνια και λίγα χρόνια για το πολιτιστικό σύλλογό μας. Ιδρύθηκε το έτος 1988 και έδρασε τα επόμενα 5 χρόνια. Έπειτα παρέμεινε ανενεργός μέχρι το 2010. Τότε ξανασυγκροτήθηκε με πρωτοβουλία ενός ενεργού σεβαστού προσώπου, του κύριου Πέτρου Γιόντι. Κύριο μέλημα του συλλόγου μας είναι να αναδείξει την παράδοσή μας, τα ήθη και τα έθιμα, αλλά και την ιστορία του τόπου μας. Την παράδοση αυτή θέλουμε να τη μεταδώσουμε αναλύωτη στη νέα γενιά μας, όπως την πήραμε από τους προγόνους μας. Εμείς θα είμαστε αυτοί που θα ενώσουμε το παλιό με το νέο. Θα ήθελα να ευχαριστήσουμε θερμά τον Πρόεδρο του Συλλόγου, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όλους τους φορείς και τους χορηγούς που συνέδραμαν για να πραγματοποιηθεί το διήμερο των εκδηλώσεών μας. Αλλά και θέλω και ένα μεγάλο χειροκρότημα σε όλους αυτούς που με την προσωπική τους εργασία βοήθησαν για να στηθεί η εκδήλωση αυτή. Να καλωσορίσουμε τον πρότυπο πολιτιστικό σύλλογο ΖΕΚ Κοζάνης. Και τον πολιτιστικό σύλλογο Καρυπιάς Άδρας Μίγκας. Σας ευχόμαστε να έχετε μια υπέροχη βραδιά και καλή σας διασκέδαση.